μετά από αρκετά χρόνια και εμπόδια, ανήκει ο δρόμο για ένα οραματικό έργο που αφορά την παιδεία στον Δήμο Ηρακλείου. Ο Αλέξη Καλοκαιρινό υπέγραψε σύμβαση που αφορά την ολοκληρώση τη απαλωτρίωση σκοπέδου για την ανέγερση του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου σε οικόπεδο 7 στρεμάτων στην περιοχή των Δηληνών. Η σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση της οικονομικής άδειας. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο το επισπεύδουμε αυτή τη στιγμή, το βάλαμε σε απόλυτη προτεραιότητα με δεδομένο και ότι οι εγκαταστάσεις οι υφιστάμενες δεν είναι ικανοποιητικές και σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα αυτό της ειδική αγωγής. Τα ρεπορτάζ δεκάδε για το επίμαχο σχόλιο, όπου κυριαρχούσαν εικόνε ντροπή με φόντο τι ακατάλληλες αίθουσε διδασκαλία, την υγρασία, του κουβάδε, καθώ τα νερά έτρεχαν από παντού, με εκπαιδευτικού και γονεί να διεκδικούν αξιοπρεπεί και ανθρώπινε συνθήκε για τα παιδιά με ιδιαιτερότητε. Το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο αποτέλεσε προτεραιότητα για τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Όποιο μαζί με του συνεργάτε του έτρεξαν όλε τι διαδικασίε ώστε το έργο που κινδύνευε με απένταξη από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσι να μπει ξανά σε τροχιά υλοποίηση. Θεωρώ ότι οι ενέργειε που έγιναν από τους συνεργάτε μου και από μένα προσωπικά ήταν αστραπιέ, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει. Η δεύτερη σύμβαση που υπέγραψε ο Αλέξη Καλοκαιρινό αφορούσε την ενίσχυση του κτηρίου τη πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία, την προμήθεια και εγκατάσταση μέτρων ενόργανη παρακολούθηση για σεισμού, δράσει ενημέρωση για την αντισμική προστασία καθώ και την εκπόνηση μελετών υφιστάμενων σχολικών κτηρίων. Και οι δύο συμβάσει είναι ύψου 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί έτσι ώστε να είναι ε, ορατός ο ορίζοντας ε, της αποπεράτωσής του. Η δημοτική αρχή βάζει στο μικροσκόπιο τη δημιουργία νέων σχολικών συγκροτημάτων ενώ θα υπάρξει μέρημνα και για τα σχολεία που λειτουργούν σε μισθωμένε αίθουσε. Η κατεύθυνσή μα είναι να προ... ο εξορθολογισμό να είναι τέτοιο ώστε η δημοτική περιουσία να αξιοποιείται για τα ακίνητα αυτά και κατά το δυνατόν να απεμπλακούμε από τι μισθώσει, ιδιαίτερα μάλιστα εκεί που α, τα ακίνητα είναι προβληματικά.